Το εμβόλιο της Μοντέρνα. Ο Γιάννης Ξενοφόντος είναι εδώ μαζί μου, έχει τις πληροφορίες. Γιάννη. Εμιλία, για μέρα ορόσημο έκανε λόγο ο πρόεδρος της Μοντέρνα και πώς να μην είναι όταν ο πλανήτης έχει εναποθέσει στην κυριολεξία τις ελπίδες τους στην εξεύρεση ενός αποτελεσματικού και ασφαλούς εμβολίου. Η αποτελεσματικότητα τώρα κατά 94,5% για να είμαστε ακριβείς, αφορά στα προκαταρκτικά αποτελέσματα της φάσης 3 των κλινικών δοκιμών, στην οποία συμμετέχουν 33.000 εθελοντές. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια? Ότι το εμβόλιο της Μοντέρνα μπορεί να αποτρέψει σχεδόν απώλεια την μόλυνση από COVID-19. Έχει σημασία όμως να δούμε τα χαρακτηριστικά αυτού του εμβολίου και ταυτόχρονα να σκιαγραφίσουμε και τις σημαντικές, τις βασικές αν θες διαφορές με το άλλο πολλά υποσχόμενο εμβόλιο, αυτό της Pfizer, παρόλο που πρέπει να σου πω που και τα δύο έχουν πάνω κάτω την ίδια φόρμουλα σε ό,τι αφορά στην ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος. Ναι. Πάμε να τα δούμε λοιπόν. Ναι. Δεν διαπιστώθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες παρενέργειες. Μόνο ένα μικρό ποσοστό των εθελοντών είχε μυϊκούς πόνους και πονοκεφάλους. Απαιτείται για το εμβόλιο της Μοντέρνα χορήγηση 2 δόσεων ώστε να παραχθεί ικανός αριθμός αντισωμάτων. Το ίδιο ισχύει και για το εμβόλιο της Pfizer. Η ειδοποιώς διαφορά τώρα έχει να κάνει με τις διαδικασίες διανομής και αποθήκευσης που για το εμβόλιο της Μοντέρνα είναι πολύ πιο απλοποιημένες. Και τι εννοώ, πάμε να δούμε. Το εμβόλιο της Μοντέρνα έχει δυνατότητα αποθήκευσης στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου για 6 μήνες. Στους μείον 80 είναι το εμβόλιο της Pfizer. Κάτι που κάνει τα πράγματα δυσκολότερα για κάποιες χώρες. Για να βρουν χώρους να τα αποθηκεύσουν. Βεβαίως. Ναι. Από εκεί και έπειτα, μετά την απόψυξη, μπορεί να διατηρηθεί σε τυπικές θερμοκρασίες ψύξης από 2 έως 8 βαθμούς Κελσίου για 30 ημέρες. Σε ό,τι αφορά τώρα την διανομή, μπορεί να διανεμηθεί μέσα από την ήδη υπάρχουσα υποδομή της εταιρείας. Άρα δεν χρειάζεται να καταρτιστεί, αν θες, σχέδιο για τη διανομή του στις χώρες. Άρα θα γίνει και γρηγορότερα, λογικά. Ναι. Προφανώς. Και τέλος, Εμιλία, δεν απαιτείται αρέωση πριν τον εμβολιασμό. Αν όλα πάνε εξίσου καλά, η εταιρεία εντός των επόμενων εβδομάδων θα καταθέσει αίτηση στον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων για άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης. Και όπως λέει ο πρόεδρος της εταιρείας, μέχρι το τέλος του έτους υπάρχει δυνατότητα να παραχθούν 20 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου και το 2021 500 εκατομμύρια έως 1 δισεκατομμύριο δόσεις. Τώρα, Εμιλία, οι εξελίξεις χαροποίησαν και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν, θυμίζω, έχει ολοκληρώσει τις διερευνητικές διαβουλεύσεις με τη Μοντέρνα. Η Στέλλα Κυριακίδου, η Ευρωπαία Επίτροπος Υγείας, μίλησε για πολύ ενθαρρυντικά νέα, ενώ λίγο νωρίτερα είχε ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την σχεδιαζόμενη Ένωση Υγείας, όπως αποκαλείται, σε συνάρτηση πάντα με την πανδημία. Ας δούμε ένα απόσπασμα. Σας ευχαριστώ, Γιάννη. Ας δούμε ένα απόσπασμα από όσα είπε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Ευρωπαία Επίτροπος. The pharmaceutical strategy will be addressing both short-term challenges linked to COVID-19 and of course the longer-term challenges linked to unmet medical needs, strategic autonomy and sustainable health systems which we knew were there from before the pandemic. I need to underline something which I think is important, that both the pharmaceutical strategy and the health union, we can only see these as just the beginning.